αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, ερήμος η πόλη, τρέχατε κι αρχίζει το μάτς. Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί του Διακογιάννη η φωνή. Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, ερήμος η πόλη, τρέχατε κι αρχίζει το μάτς. Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μη κουνιέται, σοπάστε κι αρχίζει το μάτς. Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί του Διακογιάννη η φωνή. Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μη κουνιέται, σοπάστε κι αρχίζει το μάτς. Κι όποιος γνωρίζει τι φταίει για όλα αυτά, ας μου εξηγήσει μετά. Γεια σας φίλες και φίλοι. Πολλά είναι τα θέματα που έχει σήμερα η επικαιρότητα. Πολλά και καυτά θα έλεγα. Έχουμε αύξηση, την έκτη συνεχόμενη αύξηση στην τιμή των καυσίμων, στην τιμή της βενζίνης. Έχουμε την βόμβα που έβαλαν στο σπίτι του εισαγγελέα. Έχουμε τις παράνομες υιοθεσίες. Όσο όμως πλησιάζει η ώρα, όσο πλησιάζει προς το βράδυ, προς τις 9:30, η αγωνία κορυφώνεται. Έχουμε τη μεγάλη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και έχω την αίσθηση, έχω την εντύπωση ότι εκείνη την ώρα η προσοχή ολόκληρης της χώρας θα είναι στραμμένη σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι, σε αυτή τη μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση, κυρίες και κύριοι. Και επειδή δεν ξέρω γιατί, έτσι διαστητικά το λέω, νομίζω ότι το παιχνίδι θα κριθεί στην άμυνα. Έχω κοντά μου σήμερα δύο από τους μεγαλύτερους τερματοφύλακες που γνώρισε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τερματοφύλακες του Παναθηναϊκού. Ο ένας από αυτούς έχει παίξει και στον Ολυμπιακό. Έχω κοντά μας και κοντά σας τον Νίκο τον Σαργκάνη και τον Βασίλη τον Κωνσταντίνου. Δύο μεγάλους goalkeepers οι οποίοι θα μας πούνε πολλά για το σημερινό παιχνίδι που εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι θα κριθεί στην άμυνα. Στο πώς θα παίξει σοβαρά, αυτή είναι η εντύπωση δική μου, η ελληνική ομάδα στην άμυνα. Γιατί πιστεύω ότι οι Ολλανδοί που ήρθαν και μας παραμυθιάσαν στο αεροδρόμιο ότι εμείς είμαστε το φαβορί και εκείνοι δεν είναι το φαβορί, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, όλα αυτά τα λένε για να μας κοιμήσουν. Στην πραγματικότητα θα χτυπήσουν το παιχνίδι από το πρώτο λεπτό. Και εκεί θα παίξει ρόλο, όπως είπα προηγουμένως, πίσω. Η αμυντική ζώνη. Κοντά μας και κοντά σας σήμερα. Ένας επιθετικός παίκτης από τους καλύτερους. Ο Αχιλλέας ο Ασλανίδης. 7 χρόνια στον ΠΑΟΚ και 3 στον Παναθηναϊκό. Που θα μας πει και τη δική του άποψη για το κρίσιμο παιχνίδι το απόψινό και για το τι θα κάνει επίθεση τελικά. Και για την άμυνα αλλά και για την επίθεση. Επίσης, κοντά μας εδώ στο στούντιο του Sky, ο Χάρης Αλευρόπουλος, ο συνάδελφος, ο αθλητικός συντάκτης, με πολλές πληροφορίες για τα παρασκήνια της μεγάλης αναμέτρησης. Να ξεκινήσουμε όμως όχι από τα ποδοσφαιρικά. Να πάμε πρώτα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Που σήμερα έχουν πρώτο θέμα αυτή την άγρια, θα έλεγα, επίθεση εναντίον του λαϊκού εισοδήματος. Την έκτη συνεχόμενη αύξηση στην τιμή της βενζίνης. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο πολύ διαπιστώνουμε ότι το λαϊκό εισόδημα υφίσταται στην κυριολεξία κέρια πλήγματα, κυρίες και κύριοι. Να δούμε τι γράφουν σήμερα οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων.
μετά τις τριαμβολογίες για την συνάντηση του Κώστα Σιμίτη με τον Πλανητάρχη και μετά από τους διθυράμβους των εξυγχρονιστών για τα αποτελέσματα του υπερατλαντικού ταξιδιού που ερμηνεύτηκαν ποικιλότροπα, η κυβέρνηση επανήλθε στα καθημάς, προσγειώνοντας τους κατοίκους αυτής της χώρας στη σκληρή ελληνική πραγματικότητα. Μια προσγείωση που δείχνει για μία ακόμα φορά την ευθεία κυβερνητική επίθεση στο λαϊκό εισόδημα. Και πάλι παίρνουν φωτιά τα καύσιμα, αφού για έκτη φορά αυξάνονται οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου και κανείς δεν γνωρίζει τι μέλη γενέστε. Αρκετοί μάλιστα υποστηρίζουν ότι η τιμή της βενζίνης θα φτάσει το 1 δολάριο, δηλαδή τις 250 δραχμές. Η νέα ανατίμηση, όπως γράφουν σήμερα οι εφημερίδες και σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν σήμερα το φως της δημοσιότητας, θα είναι για τις βενζίνες 3,5 δραχμές το λίτρο και 1,5 δραχμή το λίτρο για το πετρέλαιο ντίζελ. Είναι η έκτη εβδομάδα που η κυβέρνηση ανεβάζει συνεχώς τις τιμές στα υγρά καύσιμα, με συνέπεια οι καταναλωτές να αγοράζουν ήδη τη βενζίνη σούπερ τουλάχιστον 20 δραχμές ακριβότερα από ό,τι στις αρχές Μαρτίου. Όπως μάλιστα γράφει χαρακτηριστικά ο ριζοσπάστης, οι αλυσιδωτές ανατιμήσεις στα υγρά καύσιμα που προκαλεί απελευθερωμένη αγορά πετρελαίου αναζωπυρώνει την φωτιά που έχει ανάψει η κυβερνητική πολιτική στις τσέπες των γιοταχύδων, των ιδιοκτητών ταξί, φορτηγών και λεωφορείων και γενικότερα των λαϊκών στρωμάτων. Ταυτόχρονα, συνεχίζει, η ίδια πολιτική πυροδοτεί έξαρση του πληθωρισμού, καθώς οι βιομήχανοι και οι μεγαλοεπιχειρηματίες που διαμορφώνουν ελεύθερα τις τιμές θα μετακυλήσουν σύντομα στην κατανάλωση τις όποιες επιβαρύνσεις προκαλούν στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών οι ανατιμήσεις στα υγρά καύσιμα. Μάλιστα, οι αυξήσεις πυροδοτούν και εσωκομματικές αντιδράσεις και είναι χαρακτηριστικό ότι η εφημερίδα Νίκη, που πρόσκειται στον Άκη Τσοχατζόπουλο και την Χαριλάου Τρικούπη, λιδωρεί την Βάσο Παπανδρέου και γράφει πως η Βάσο μετράει το πλαφόν. Στον τίτλο του κύριου θέματός της, η εφημερίδα τονίζει ότι καίνε τα λίτρα της εσχροκέρδειας και πως γίνεται εμπρισμός της οικονομίας με βενζίνη. Στο άρθρο της, η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι η νοθεία και η κερδοσκοπία οργιάζουν, ενώ οι αλλεπάλληλες αυξήσεις της δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου εκτείναξαν τη βενζίνη στα ύψη. Η Νίκη χαρακτηρίζει ασπιρίνη την διατήρηση του πλαφών στις τιμές της βενζίνης στην επαρχία, ενώ από τις αυξήσεις κινδυνεύει να ανατραπεί το πρόγραμμα σύγκλησης και ο προβλεπόμενος πληθωρισμός. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με εκτιμήσεις πολιτικών παρατηρητών, προσπαθεί να φανεί αρεστή στα οργανωμένα ιδιωτικά συμφέροντα που έχουν σχέση με το εμπόριο πετρελαιοειδών και συγκεκριμένα με τους κολοσσούς των δηληστηρίων Λάτσι και Βαρδινογιάννη. Ενώ πληροφορίες από το πολιτικό ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ταυτόχρονα με αυτές τις κινήσεις προωθείται και η ιδιωτικοποίηση των κρατικών δηληστηρίων. Όλα λοιπόν δείχνουν ότι η ομάδα των εξυγχρονιστών το μόνο που κάνει είναι να ισορροπεί μεταξύ των οικονομικών συμφερόντων, τα οποία μεταξύ τους βέβαια συγκρούονται. Ο σκοπός της κυβέρνησης, σύμφωνα πάντα με εκτιμήσεις πολιτικών παρατηρητών, δεν είναι άλλος από το να κρατήσει τις αποστάσεις από την μία ομάδα επιχειρηματιών που την έφερε στην εξουσία και την ελέγχει πλήρως, δηλαδή την ομάδα των πέντε, με επικεφαλής τους κυρίους Κόκαλη και Λαμπράκη, και από την άλλη να μην δυσαρεστεί την ανταγωνίστρια ομάδα των πετρελαίων που την ανέχεται στην εξουσία. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στο οικονομικό πεδίο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την κυβέρνηση και τους παράγοντες που την στηρίζουν, στα εθνικά θέματα τα πράγματα δεν είναι καθόλου θετικά. Ο Κώστας Σιμίτης επέστρεψε από το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προβάλλοντας προς τα έξω ότι πέτυχε στο έργο του. Μία επιτυχία όμως που βλέπει μόνο το περιβάλλον του και κανείς άλλος. Η ουσία, σύμφωνα με το πολιτικό ρεπορτάζ και τις εκτιμήσεις πολιτικών κύκλων, είναι ότι ο κύριος Σιμίτης γύρισε από τη συνάντηση με τον Πλανητάρχη με άδεια χέρια. Δεν τόλμησε να θίξει το Σκοπιανό στη βάση του, σε μια στιγμή μάλιστα που είναι σαφές ότι η αναγνώριση από την Σερβία του γειτονικού κρατηδίου ήταν μια κίνηση των Αμερικανών για την δημιουργία τετελεσμένων. Τα τετελεσμένα δεν θίγησαν καθόλου και κατά συνέπεια έγιναν αποδεκτά από τον Πρωθυπουργό που έμεινε μόνο στις αόριστες υποσχέσεις. Μάλιστα, κύμα βουλευτών του Πασόκ στρέφεται εναντίον του με δηλώσεις. Παράλληλα, και τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα. Και όπως γράφει χαρακτηριστικά σήμερα η Καθημερινή, είναι αμφίβολο αν ο Κλίντον απεδέχθη την πρόταση Σιμίτη για βήμα-βήμα εξομάλυνση των σχέσεων με την Τουρκία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, επισημαίνει η εφημερίδα, αναζητεί μια αμοιβαίως αποδεκτή φόρμουλα για την αντιμετώπιση του συνόλου των θεμάτων του Αιγαίου, αλλά δεν υπάρχει σημείο προσέγγισης μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας, καθώς ο Μεσούτ Γιλμάζ δεν δέχεται καν να ανασκευάσει τις δηλώσεις της Τανσού Τσιλέρ ότι η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια θα είναι αιτία πολέμου. Και η εφημερίδα συνεχίζει γράφοντας ότι όπως προκύπτει από την επιστολή του Μπιλ Κλίντον στην Επιτροπή Δικαιοσύνης για την Κύπρο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει μεν την παραπομπή του θέματος της Ήμιας στο Διεθνές Δικαστήριο ή σε κάποιο άλλο συνενετικό σώμα, αλλά τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν λάβει θέση στο πρόβλημα της κυριότητας της Βραχονησίδας. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στο πολιτικό και οικονομικό πεδίο, στο κοινωνικό τα παιχνίδια συνεχίζουν να παίζονται γύρω από μυστήριες βόμβες και blackjack.
Χθες το βράδυ, άγνωστοι βομβιστές τίναξαν στον αέρα με 4 κιλά δυναμίτιδας το σπίτι του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και πρώην Προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων Αβραάμ Σταθόπουλου. Πρόκειτο τελικά για κάποια τρομοκρατική ενέργεια ή για μια ενέργεια εκφοβισμού που δεν προέρχεται από τρομοκρατική οργάνωση. Επίθεση που στόχο έχει να αποτρέψει κινήσεις δικαστικών λειτουργών ή ακόμα για να προλάβει ενδεχόμενα προβλήματα σκοτεινών κύκλων και συμφερόντων στο μέλλον. Όλα αυτά βέβαια θα φανούν τις επόμενες ημέρες ή και μήνες, όταν πλέον ξεκαθαρίσει το μυστήριο.